Λοιπόν, είμαστε στην Do Maggiore και κοιτάμε τους τρεις τρόπους που μπορεί να ξεκινάει η Do Maggiore. Μπορεί να ξεκινάει ο πρώτος που επεκτείνεται σε τρεις χορδές, ξεκινάει με το δεύτερο δάχτυλο. Ξεκινάει με το πρώτο, κάνω slide στη δεύτερη νότα ή τέλος πάντων η δεύτερη νότα με παίρνει από αυτή τη θέση, με πάει στην επόμενη. Και έχει και σύστημα, δηλαδή έχω ένα slide, τρία, τέσσερα, ένα slide, τρία, τέσσερα και πάει σε δύο χορδές. Ωραία, το άλλο ξεκινάει με τέταρτο δάχτυλο. Και αυτό με δύο τρόπους μπορείς να το δεις, δηλαδή συντονική και όλο το άλλο είναι αυτό που έπαιξα πριν. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι εκεί που ήμουν πριν με τον Do στο πρώτο και ήρθα εδώ, το έχω το Do με το τέταρτο δάχτυλο. Οπότε είναι ακριβώς το ίδιο. Εκτός κι άμα θέλω να την επεκτείνω σε τέσσερις χορδές που θα πάω. Τονική είναι το δεύτερο δάχτυλο. Να μάθω τη δωρική που είναι η επόμενη. Το με δεύτερο δάχτυλο, το σι με πρώτο, με τέταρτο δάχτυλο πάω στο λα και πρώτο στο σολ για να αλλάξω θέση. Ωραία, πάμε πάλι. Δεύτερο δάχτυλο. Θα κάνουμε scale patterns με αυτή την τρίτη νότα. Δηλαδή το έχουμε κάνει στα μαθήματα, απλά το βάζουμε τώρα εδώ στο βίντεο. Το ρε μι, πάω από την πρώτη νότα, το ένα το λαδινικό της βαθμίδας, ρε στο δεύτερο και στο τρίτο βήμα της κλίμακας και επιστρέφω. Και κοιτάω να το δω με όλους αυτούς τους δαχτυλισμούς πώς μπορεί να γίνεται. Δηλαδή με το πρώτο, τι είπαμε, ότι κάνω slide και πάω εδώ με το τρίτο. Οπότε το ρε μι, ρε, το ρε μι, ρε, το και είπαμε ότι έχω και περίπτωση με το τέταρτο δάχτυλο στο Do. Do, re, mi, re, do. Ωραία, το δεύτερο βήμα είναι, είπαμε, ξέρουμε ότι είναι μινόρες η χορδία, η δωρική κλίμακα. Μπορεί να ξεκινάει με τέταρτο δάχτυλο, re, mi, fa, mi, re, και με πρώτο, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, όλα αυτά τα ρε μι φα μι ρε που παίζω τώρα, έτσι, γράφονται στο πεντάγραμμο ακριβώς στο ίδιο σημείο. Δεν υπάρχει κανένα αυτό. Το πεντάγραμμο δεν θα σου πει ποτέ σε ποια χορδή θα το παίξεις. Αυτό πρέπει να τα ξέρεις εσύ, γιατί είσαι εξαιρετική σε θέμα ήχου. Δηλαδή, άλλο έχω εδώ στη μη χορδή, και άλλο έχω εδώ. Που είμαι σε πιο λεπτές χορδές και ανεβαίνω. Το τρίτο δάχτυλο πάμε στο τρίτο βήμα, έτσι, που είναι το μη, φρύγιο. Φρύγει χαρακτηριστικό το ημιτόνιο, έτσι το φα. Οπότε άμα είμαι με τρίτο δάχτυλο, πάλι όπως έρχομαι εδώ, έχω μη φα σολ. Και με πρώτο μπορεί να είμαι. Άμα είμαι με πρώτο εδώ σημαίνει ότι βρίσκομαι στη θέση που ξεκινάει η ματζόρε κλίμακα με το δεύτερο. Το ρε μη φα σολ φα μη. Ενώ άμα είμαι με το τρίτο, θα είμαι μάλλον ή με το τέταρτο τη θέση ή του πρώτου. Πάμε στο τέταρτο βήμα, τη Ματζόρε Φα, έτσι. Το Ματζόρε, το τέταρτο βήμα είναι η Λίδια κλίμακα, που είναι Ματζόρε, έχει μεγάλη τρίτη. Οπότε, άμα είμαι στη θέση που έχω ορίσει το Ματζόρε με δεύτερο δάχτυλο, το Φα είναι με δεύτερο πάλι την ίδια σχέση έχει. Το 1, το 4 και το 5 έχουν ακριβώς την ίδια διαστηματική σχέση μέχρι την τρίτη νότα τους. Σολ, λα, σι, λα, σολ.
Αυτές τις τρεις νοτούλες, 1, 2, 3 στην κάθε βαθμίδα και κοιτάω να αλλάζω το position και να μάθει το σώμα μου ότι α, είναι το μη φασόλ, είμαι με πρώτο, είμαι με τρίτο. Είμαι στο φασολά, είμαι με δεύτερο, είμαι με πρώτο, είμαι με τέταρτο. Okay.